Και η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά με το δικό της τρόπο τον Βασίλη Καρά. Έχουμε συνδεθεί με την Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία, ανήμερα Χριστούγεννα και οι Θεσσαλονικείς τραγουδούν τα τραγούδια. Από τη βορρά μέχρι το νότο, όπως λέει και το τραγούδι που ακούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι με απόφαση της Ένωσης Καταστημάτων Εστίασης από σήμερα και τις επόμενες τρεις ημέρες όλα τα εστιατόρια, τα καφέ, μπαρ Θεσσαλονίκης θα παίζουν τα τραγούδια του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη, του Βασίλη Καρά, που αγάπησε όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Ελλάδα. Από το πρωί ο σωρός του βρίσκεται σε χώρο απέναντι από τα κημητήρια της Αναστάσεως του Κερίου. Εκεί λοιπόν οι συγγενείς του δέχονται τα συλληπιτήρια από τους φίλους και θαυμαστές του. Αύριο το πρωί Ματίνα από τις 10 και μετά όλη η Ελλάδα θα μπορεί να τον αποχαιρετήσει στον Ιερό Ναό του Θεού Σοφίας, όπου θα τεθεί η σωρός του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη σε λαϊκό προσκύνημα. Γύρω στη μία το μεσημέρι θα ψαλίγει εξόδιος ακολουθία, ενώ η ταφή του θα γίνει στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης στο χωριό του, στην Καβάλα, την ιδιαίτερη πατρίδα του που αγάπησε τόσο πολύ και ήταν εκεί το ησυχαστήριό του. Κοντά στη φάρμα του λοιπόν θα ησυχάσει και ο Βασίλης Καράς, διότι έδωσε μια μεγάλη μάχη τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πάλεψε γενναία τον καρκίνο, τελικά τυπήθηκε από κορονοϊό πριν από 24 ώρα και δεν τα κατάφερε. Η οικογένειά του Ματίνα ζήτησε αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στη Φλόγα, στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλαστικές Παθήσεις. Ο Βασίλης Καράς ήταν γενναίος μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μας έλεγαν οι φίλοι του ότι τους έδινε κουράγιο ακόμη και πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος τους έλεγε ότι θα τα καταφέρει και ο ίδιος τους αποχαιρέτησε με το δικό του τρόπο στα γενέθλιά του 12 Νοεμβρίου, διοργάνωσε ένα πάρτι, τους κάλεσε χωρίς να το γνωρίζει ούτε σύζυγος ούτε κόρη του, τους κάλεσε στο σπίτι και μαζί με τους αδελφούς του Τσαχουρίδη τραγούδισε τα αγαπημένα του τραγούδια και έτσι είπε και εκείνος αντίο στους πολύ δικούς του ανθρώπους. Αύριο θα τον αποχαιρετήσει όλη η Ελλάδα που θρηνεί για τον μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, τον Βασίλη Καρά. Και για όλους αυτούς τους λόγους είναι καθολικό το συγκινητικό αντίο σε μια μεγάλη λαϊκή φωνή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Αργυριάδου.